Θέλεις να βάψεις πασχαλινά αυγά παστέλ και να βγαίνουν όπως στις φωτογραφίες? Ακολούθησε τις οδηγίες μου. Για να βάψεις τα αυγά σε παστέλ τόνους με χρώματα ζαχαροπλαστικής, θα πρέπει πρώτα να τα βράσεις όπως θα έκανες και αν τα έβαφες με βαφή αυγών. Ανάλογα με το πόσα χρώματα θέλεις να κάνεις, τόσα ποτηράκια θα χρειαστείς. Στην περιγραφή του βίντεο θα βρεις οδηγίες για το πώς θα φτιάξεις κάθε χρώμα. Σε κάθε ποτηράκι θα ρίξεις ζεστό νερό και 1-2 κουταλιές σούπας ξύδι. Στη συνέχεια ρίξε τα χρώματα ζαχαροπλαστικής στα ποτηράκια και ανακάτεψε. Αν θέλεις ένα παστέλ αποτέλεσμα θα βάλεις λίγες σταγόνες χρώμα, περίπου 20. Αν θέλεις πιο έντονο αποτέλεσμα θα βάλεις περισσότερες. Όσο χρώμα και αν βάλεις, έχει υπόψη σου ότι τα αυγά θα βγουν 1-2 τόνους πιο ανοιχτά από το χρώμα που βλέπεις στο ποτήρι. Βυθίζεις το αυγό στο ποτηράκι μέχρι να καλυφθεί εντελώς και περιμένεις μερικά λεπτά. 3-5 λεπτά είναι αρκετά. Με ένα κουτάλι βγάζεις τα αυγά από το ποτηράκι και τα αφήνεις σε απορροφητικό χαρτί ή σε αυγοθήκη για να στεγνώσουν. Αν διακοσμείς τα αυγά μαζί με τα παιδιά, μπορείς να τα αφήσεις να τα διακοσμήσουν αφήνοντας τη φαντασία τους ελεύθερη με όποιο τρόπο και υλικά θέλουν. Είμαι η Δέσποινα και αυτό ήταν ένα ακόμα tutorial από το Δέσποινα Studio. Σε ευχαριστώ που παρακολούθησες μέχρι εδώ. Μερικά ακόμα βίντεο που πιστεύω ότι θα σου αρέσουν είναι στην οθόνη και μπορείς να πατήσεις για να τα δεις. Καλό Πάσχα!